Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Δημάρχου Ρεθύμνου ανακοίνωσε σήμερα και ο νομαρχιακός σύμβουλος Ρεθύμνου Κώστας Μαθιουδάκης. Ο κ. Μαθιουδάκης ανέφερε πως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη και ακεδεμόνευτη. Θέλω σήμερα να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να είμαι παρόν στις δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη του 2010. Να ηγηθώ ενός συνδυασμού άξιων συμπολιτών μας και να μπούμε μπροστά σε μια προσπάθεια όλων και μαζί με όλους για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας. Συμμαχία για το Ρέθυμνο ονομάζεται ο συνδυασμός του νυν νομαρχιακού συμβούλου και υποψήφιου δημάρχου Ρεθύμνου Κώστα Μαθιουδάκη. Ο κ. Μαθιουδάκης, αφού αναφέρθηκε στις θέσεις του για τα σημαντικά ζητήματα του τόπου, ανέφερε πως στην τοπική αυτοδιοίκηση τα πολιτικά κόμματα όσο μακρύτερα βρίσκονται, τόσο καλύτερα λειτουργεί η αυτοδιοίκηση. Χρήσματα από κόμματα, όπως επικράτησαν να ονομάζονται, ούτε επιζητώ ούτε θέλω. Στο συνδυασμό μας, στην προσπάθειά μας αυτή, μπαίνουμε οι συνεργάτες μου και εγώ με την προσωπική μας ταυτότητα, αξία και ικανότητα. Ο λόγος για τον οποίο θέλω να κατέβω ανεξάρτητος είναι απλός. Γιατί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα προβλήματα του τόπου μας. Το πρόβλημα το ακτοπλοϊκό, όπως σας είπα, το πρόβλημα του ΒΟΑΚ, το πρόβλημα του ΧΙΤΑ, το πρόβλημα του νοσοκομείου, το πρόβλημα 1.000 προβλήματα που έχει ο τόπος μας. Ο κύριος Μαθιουδάκης έκανε λόγο για την ανάγκη που έχει διαμορφωθεί ώστε η αυτοδιοίκηση να παραμείνει ακυδεμόνευτη και ελεύθερη από εξαρτήσεις. Λοιπόν, ας καθίσουν τα κόμματα στις δάφνες τους, στα κατορθώματά τους και ας αφήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση μόνη και ακυδεμόνευτη. Είναι η μόνη λύση. Και να σας πω και κάτι. Ο κύριος Όθωνας το 2001, νομίζω, 2002, είχε μιλήσει για Πασόκ ΑΕ. Ο κύριος Παπαδάκης, σήμερα ο κύριος Όθωνας είναι βουλευτής, επί επανειλημμένες φορές βουλευτής, και είναι και το δεξιγέννη του Πρωθυπουργού. Εάν τότε είχε αποκλειστεί και είχε αποκοπεί, δεν θα ήταν ο Όθωνας που είναι σήμερα. Επίσης, ο κύριος Παπαδάκης το 2004 δεν τον ήθελαν και κατέβηκε ανεξάρτητος. Σήμερα είναι νομάρχης. Και ενδεχομένως και αύριο οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι και αντιπεριφερειάρχης. Λοιπόν, να αφήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση μόνη της. Εγώ έχω να λογοδοτήσω μόνο στο ρεθεμιώτικο λαό, στις ρεθεμιώτισες και στους ρεθεμιώτες και σε κανένα απολύτως κόμμα. Τέλος, ο κύριος Μαθιουδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ο κύριος Νίνος, να στηρίξει το συνδυασμό του, ενώ τα πρόσωπα που θα απαρτήσουν το ψηφοδέλτιό του θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες.